χάσαμε και το παραγγελτήθηκε. Δεν το χάσαμε. Μας έχασε. Έφυγε, όπως είπες, έφυγε. Έφυγε. Τι είσαι πολύ βαλασσό. Πάντα στους εχιπές, στους επιτρόπους. Εχιπές ή στους επιτρόπους. Ψηλά ξέρει. Στο πανιάνε δέκατο. Λίγες επίδος πύρου. Λίγες επίτροπος. Λίγες επίτροπος. Εφιοντάξ. Εφιοντούνις. Πέμπιο τον επέτρο. Επίτροπος είναι δύο. Πέντε. Σπύρος, Σφαγγέλης, δύο. Σφαγγέλης τρεις. Και ο ψηλός τέσσερις. Ο πέμπτος ποιος είναι. Ντούνις. Ο Κώστας. Α, ο Κώστας. Ο Ντούνις ήταν για τελευταίος. Τελευταίος ήταν για σήμερα. Όχι. Όχι. Ο Ντούνις ήταν για σήμερα ο Παναγιώτης. Χάσε το μισό. Είναι πολύ. Το κάτω τη σειρά μου. Τη σειρά μου. Πρώτη παιγερά της. Ναι, ναι, ναι. Βάζουμε. Ο Δαβίδ, ο προφήτης, ήταν στο κυνηγητό να το σκοτώσει ο Σαούλ. Ο γιος. Και είπε «Από το μήμα με χωρίζει ένα βήμα». Έτσι είπε. Ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ. Που το κυνηγούσε να το σκοτώσει. Έτσι είμαστε όλοι μας. Φυσιολογικά τα πράγματα, άμα μπαίνεις στην 8η δεκαετία, είσαι πλήρης υποψήφιος. Και σε 188 να μπεις, σου είναι γλυκιά. Από τα γκέσου. Στα γλυκά νερά που λένε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τελείωσε. Κάποιοι που πηγαίνανε με επιθυμία καυτή για το θάνατο, ατίθεται εκείνο, ατίθεται εντελώ. Εντύπωση. Ναι. Εντύπωση. Εντύπωση. Περίπτωση. Αυτό που έπατα εγώ. Αυτό που έπατα εσύ. Αυτό που έπατα εγώ. Που το λέει κι άλλοι εκεί. Αυτό που έπατα εγώ. Παρακαλούσα να πάω Θεό και τώρα Παναγία μου. Φτώσε με το τώρα. Έτσι. Έτσι. Κάπω έτσι γίνεται. Δεν είναι δοκιμασία. Θεό δεν είναι. Το Γιώργο, τον είδετε, το Γιώργο. Ε? Το Γιώργο, τον είδες. Ποιο Γιώργο. Τον αδελφό σου. Πού είναι. Εξιστέπατε. Ε? Εξιστέπατε. Τι? Δεν το ξέρετε. Τι? Πότε, χτες. Ε, χτες. Τι? Τι ήταν, το βράδυ. Έπεσε κάτω και χτύπησε, έσπασε το αυτό, πήγε στη βούλα. Σήμερα είναι, το κράτησαν μέσα. Α, δεν το ξέρετε. Το βέβαια, το πήρε τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Πού το πήρε τηλέφωνο. Στο σπίτι. Πότε. Νωρίς. Α, νωρίς, άλλο. Πήγε εκεί απέναντι στο Νόρκα να δει. Του φώναζε να πάει να δει τηλεόραση και σκοντά αυτό σκαλί και χτυπάει εδώ. Πέφτει ένα τσιμιντούρι, χτυπάει εδώ και έσπασε το χείπτο αριστερό εδώ. Άμα. Εδώ στο αρχείο. Ναι, ναι. Άμα, ο άνθρωπο. Αυτά δεν. Α, δεν το ξέρουμε. Όχι. Ε, πού το μάθουμε. Είναι σωστά, ναι. Κατάλαβα ότι δεν το ξέρουμε, γι' αυτό το είπα. Ε, πού το ξέρω. Όχι, μόνο το πήρε τηλέφωνο σήμερα και χτες. Τώρα ήρθαν, το απόγευμα ήρθαν εγώ. Το απόγευμα. Τώρα ήρθαν, το απόγευμα, από χτες. Λοιπόν. Θα κάτσει ένα μισή μήνα τουλάχιστον, ακινησία, ε. Τώρα στο σπίτι είναι. Ναι, στο σπίτι. Και κάτσε τέλος στο τέλος. Σαυρός των αγαθών και της ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνος ανημή και κατάσσος εμάς από πάσης λίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχά σημών. Αμήν. Το καλοκαίρι, όχι που πέρασε, ένα καλοκαίρι μάλλον, που έκανε φοβερό καύσωνα,
και ήταν όλα ξερά, θα λέγαμε ότι και δεν τολμούσε κανείς λόγω του καύσωνος να βγει έξω. Τότε μια εκκλησία που σήμερα είναι μουσείο, η Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολεως, ήταν γεμάτη κόσμο. Και όχι μόνο μέσα η εκκλησία, αλλά και έξω το προάβλιο. Τίποτα, απολύτως, τίποτα από τα φαινόμενα του καιρού δεν εμπόδιζε το λαό της πόλης να συγκεντρωθεί στην Αγία Σοφιά για να ακούσει το χρυσό στόμα, το αηδόνι του άμβωνα, τον Άγιο Χρυσόστομο, να τον ακούσει να μιλάει από το στόμα του και να βγάζει σαν ο ηχείο χρυσό του ουρανού το λόγο του Κυρίου. Ο ίδιος για το φαινόμενο αυτό λέει τα εξής: φοβερό το κάψιμο του καλοκαιριού και βαριά είναι η ξηρασία, εποχή Ιερού Χρυσοστόμου. Αλλά την προθυμία τη δική σας δεν κατόρθωσε να την παραλύσει ούτε ο καύσωνας ούτε η ξηρασία. Την προθυμία και τον πόθο να ακούσετε το λόγο του Κυρίου. Αυτό σημαίνει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι αυτός που ακούει το λόγο του Θεού με τέτοιες καιρικές συνθήκες είναι θερμός, πιο θερμός από το κάψωνα, ακροατής του Λόγου του Θεού, ώστε εξουδετερώνει με το κάψιμο που έχει εσωτερικά για να ακούσει Λόγο Θεού τον εξωτερικό κάψωνα. Τι ούτων γάρ θερμός ακροατής και διεγυγελμένος. Αυτό σημαίνει ζεστός ακροατής του Λόγου του Θεού και ακίμητος. Γιατί συμβαίνει αυτό, ώστε να παραβλέπει ο ακροατής του Λόγου του Θεού τέτοιου είδους καιρικές συνθήκες, καύσωνα και ξηρασία και οτιδήποτε άλλο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί λέγει έχει τέτοια προθυμία, καλή προθυμία, ώστε να μπορεί να υπομένει
οποιοδήποτε δυσμενές εμπόδιο του συμβεί για να ακούσει το λόγο του Κυρίου. Και δεν μπορεί ούτε το κρύο, ούτε η ξηρασία, ούτε οι ενοχλήσεις από τις υποθέσεις τις κοσμικές, ούτε από το πλήθος των φροντίδων που μπορεί να έχει, ούτε τίποτα άλλο δεν μπορεί να το πετάξει κάτω, ώστε να μην πάει να ακούσει το λόγο του Θεού. Λέει ο Ρος Χρυσόστομος. Αντίστροφα, απ' την άλλη πλευρά, ο Ράθυμος, ο Τεμπέλης, λέμε εμείς απλώς, ο αδιάφορος γύρω από τα θεία και ο αδρανής και οι καλύτερες καιρικές συνθήκες να υπάρχουν, θα βρει πρόφαση και αιτία να μην ακούσει το λόγο του Κυρίου. Να μην ακούσει το λόγο του Κυρίου. Συνεπώς, γιατί πριν πάμε στο γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί ο πρώτος βλέπει πίσω από το λόγο και στο λόγο τον ίδιο τον Κύριο. Και όχι τον λέγοντα, τον ομιλούντα, και όχι τον ομιλούντα. Πάντως, για τον Ιερό Χρυσόστομο, θα το διαβάσω από το κείμενο και θα το εξηγήσω, για τον Ιερό Χρυσόστομο. Αυτοί που ακούνε το λόγο του Κυρίου είναι το κεφάλαιον της πόλεως. Δηλαδή, το εκλεκτό μέρος της πόλεως. Κεφάλαιο είναι εκείνο που αξίζει. Εκείνο λοιπόν που αξίζει είναι το εκλεκτό, ό,τι εκλεκτό υπάρχει. Της πόλεως. Γιατί πορεύεται, λέει, πηγαίνει προσεκτικό και ακούει και παρακολουθεί με ακρίβεια εκείνα που λέγονται. Εκείνα που λέγονται. Άρα, του Αγίου μας Χρυσοστόμου η καρδιά με το μάτι του Αγίου Πνεύματος που διέθετε χτυπούσε και άκουγε και έβλεπε ότι από μια πόλη γεμάτη από κόσμο, είτε όλοι ήσαν είτε πολλοί εκείνοι που άκουγαν το Λόγο του Θεού, ήσαν το κεφάλαιο της πόλεως. Και με μια άλλη εικόνα λέγει, ο χώρος αυτός και τούτος που είμαστε εμείς και εκείνος που μιλούσε ο Άγιος είναι κατά πολύ ανώτερος σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ανώτερος από τα βασιλικά ανάκτορα, από τις αυλές των ανακτόρων των βασιλιάδων. Γιατί λέει, γιατί εκεί στα ανάκτορα, δηλαδή τα βασιλικά, τα διδόμενα, τα προσφερόμενα και που προσφέρονται, παραδείγματος χάρη
πριν πάμε στο παράδειγμα σκάρι, εκείνα που προσφέρονται στον παρόντα βίο τελειώνουν. Τελειώνουν στο παρόντα βίο. Και άλλωστε τα ανάκτορα λέει είναι γεμάτα από θόρυβο και ταραχή. Και ταραχή. Από αυτά που συμβαίνουν στα ανάκτορα μέσα, στην Αγία Σοφιά που μιλούσε και εδώ που μιλάμε, τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει, ώστε να υπάρχει θόρυβος, ταραχή, ακατοσούρα, πηγεντέρα και τα ρέστα. Εδώ υπάρχει κάθε ασφάλεια και τιμή, τιμή ας το προσέξουμε αυτό, από ψηλά παραχωρημένη σε εμάς, χωρίς να υπάρχει φόβος να αφαιρεθεί. Η τιμή που προσγίνεται στον Κύριο, από τον Κύριο σε εμάς, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να φοβόμαστε μήπως κάποιος μας την αφαιρέσει την τιμή που κάνει ο Κύριος. Και εδώ υπάρχουν λέει αρχές, που τα λέμε αρχές, αξίες κατά έναν τρόπο, που τέλος δεν έχουν ούτε εδώ, αλλά συνεχίζονται στην άλλη ζωή. Συνεχίζονται στην άλλη ζωή. Τέρμα δεν έχουν, εκεί σαν άκτορα τελειώνουν. Πού είναι 1130 χρόνια της βασιλεύουσας Κωνσταντινούπολης δηλαδή, με τους αυτοκράτορες, όλα πήραν τέρμα. Ο δε λόγος του Κυρίου που τιμάει τους ανθρώπους, μένει εις τον αιώνα. Μένει εις τον αιώνα. Και αιώνια είναι και τιμή για εκείνους που ακούνε τον λόγο του Κυρίου. Μη διαβάζω, μου αναφέρεις αυτόν που κάθεται πάνω, τότε καθόντουσαν πάνω σε όχημα, σε άμαξα, οι αυτοκράτορες, οι βασιλείς, και που έχει τα φρύδια υψωμένα λόγω κάποιας έπαρσης, επειδή έχει την εξουσία στα χέρια του. Μήτε επειδή φοράει ζώνη χρυσή, ούτε επειδή προχωράει ο κήρυκας μπροστά και φωνάζει, μη μου χαρακτηρίσεις ότι άρχοντας είναι εκείνος. Προσέξτε το. Για τον αυτοκράτορα, για τον βασιλιά, λέει, μη μου τον χαρακτηρίσεις άρχοντα, επειδή φοράει όλα εκείνα και το χειροκροτεί ο κόσμος, αλλά από τις καταστάσεως που επικρατεί στην ψυχή του. Άρχοντας χαρακτηρίζεται εκείνος που έχει ποιότητα καταστάσεως μέσα στην ψυχή του. Ποιότητα. Θα μας το αναλύσει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή, εάν έχει τη δύναμη να επιβάλλεται στα ερωτήματά του. Άρχοντας είναι εκείνος που έχει τη δύναμη να επιβάλλεται στα πάθη του, στα ερωτήματά του. Δηλαδή να είναι κύριος του εαυτού του. Ούτε από τα πολλά που έχει είναι ο άρχοντας, ούτε επειδή εξουσιάζει λαούς. Δεν είναι αυτός ο άρχοντας και το τονίζει. Άρχοντας είναι εκείνος που είναι κύριος, κύριος, αφεντικό. Εδώ
ο Λόγος του Θεού το λέει και κάναμε αυτοκριτική όλοι μας. Εάν βασιλεύει ο ίδιος πάνω στην επιθυμία να αγαπάει τα χρήματα και το λέει ή κρατεί επιθυμίας χρημάτων, εάν κυβερνάει την επιθυμία πάνω στην για τα χρήματα. Ένα. Ή σωμάτων ακόρεστον έρωτα επέταξε, εάν είναι κυρίαρχος τον έρωτα του σώματος απέναντι στο κάλος της γυναίκας, αλλά και εκεί είναι, εάν δεν λιώνει από το φθόνο, προσέχουμε, δεν λιώνει, ουτήκεται φθόνο, εάν δεν λιώνει από το φθόνο. Πάντοτε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, εκείνος που φθονεί, λιώνει γιατί βλέπει την πρόοδο του άλλου. Προδεύει ο άλλος, λιώνει εκείνος που έχει φθόνο. Αυτός δεν είναι εκείνος που είναι κύριος στον εαυτό του, αλλά δεν κυβερνάει ο άλλος. Εάν δεν σύρεται από το βάρβαρο πάθος της καινοδοξίας, δηλαδή του περίπου εγωισμού. Εάν δεν τρέμει τη φτώχεια, εάν δεν τρέμει τη φτώχεια και αν με το άκουσμα ότι τα ανθρώπινα είναι όλα μεταβλητά και μπορεί να του συμβεί από το καλύτερο κάτι χειρότερο, εάν αυτό δεν το τρέμει, είναι κύριος του εαυτού του. Είναι κύριος του εαυτού του. Τέτοιον άρχοντα μπορείς να μου δείξεις. Που να έχει όλα εκείνα τα γνωρίσματα που μόλις αναφέραμε. Αυτός είναι άρχοντας. Εκείνος που κατέχεται, που κυβερνιέται από όλα εκείνα τα πάθη που αναφέραμε, μοιάζει με τον άνθρωπο που έχει πυρετό και καίγεται στον πυρετό. Επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος, αλλά δεν φαίνεται εξωτερικά, μόνον σίγουρα σήμερα που έχουμε το θερμόμετρο, τότε που δεν υπήρχαν θερμόμετρα, ο γιατρός μπορούσε να διαπιστώσει ότι αυτός καίγεται από τον πυρετό. Όλοι οι άλλοι δεν μπορούσαν να δηλωθούν ότι έχει και καίγεται από τον πυρετό. Ο άνθρωπος, ο εμπαθής, σύμφωνα με τον Άγιο Χρυσόστομο, καίγεται και φλέγεται και ζωματίζεται από τα πάθη του, από τα ερωτώματά του. Είναι εγμάλωτος στα πάθη του, σύρεται από τα πάθη του, ενώ είναι άρχοντας δεν είναι ελεύθερος. Η ελευθερία του ανθρώπου έγκυται στην απελευθέρωση από τα δεσμά που την επιβάλλουν τα πάθη. Να σας θυμίσω εδώ τον Απόστολο Παύλο που είχε πλήρη συνείδηση και τα έβλεπε, εμείς δεν τα βλέπουμε, και τα έβλεπε τα πάθη και τα ερωτώματά του. Απόστολος Παύλος φώναζε, ποιος μπορεί να με λύσει από αυτά τα δεσμά που είμαι δεμένος. Και βέβαια έδινε την απάντηση ο ίδιος, μόνον ο Κύριος.
Αντίθετα, αυτός που δεν σύρεται από τα πάθη και είναι απαλλαγμένος από τις εμπάθειες τις ανθρώπινες, δεν τυραννιέται από τα πάθη, δεν τυραννιέται τις πονηρές επιθυμίες, δεν το κυβερνάει παράλογος φόβος φτώχειας, μήπως συμβεί και κάποια στιγμή του έρθει φτώχεια, ούτε μήπως κάποιος τον ατιμάσει, ούτε αυτό το φοβάται, αλλά ούτε και κάτι από εκείνα που τα λυπηρά που συμβαίνουν στον κόσμο, τα λυπηρά. Δεν συμβαίνουν και θάνατοι και ασθένειες και οτιδήποτε άλλο κακό μες στον κόσμο. Ο μη κατεχόμενος από εμπάθειες, από ελαττώματα, αυτός δεν φοβάται από τίποτα από αυτά. Γι' αυτό, ναι, που έχει χαλιναγωγήσει τα ελαττώματά του, υπάρχει μία αρχή. Αξίες που ζυγίζουν αιώνια ζωή, αξίες που ζυγίζουν αιώνια ζωή και που δεν αγοράζονται με χρήματα, δεν αγοράζονται με χρήματα οι αξίες αυτές, αλλά με προσωπικό πόνο, με προσωπικό υδρότα, ακόμα και με αίμα, ακόμα και με αίμα. Αυτοί που έχουν, λέει, αυτόν τον τρόπο ζωής, δεν φοβούνται τον ανθρώπινο φθόνο. Δηλαδή, τον φθονεί κάποιος, δεν φοβάται τον φθόνο. Γιατί είναι κρατεά η δύναμη του Κυρίου που το βαστάει. Ούτε τη γλώσσα εκείνου που θα το κατηγορήσει ή θα το συμποφαντήσει. Θυμηθείτε τον Άγιο στην Αίγινα, Νεκτάριο, που πήγαν στον διοικητή της περιοχής της Αιγίνης και του είπανε ότι έχει κάνει ένα παιδί με μια γυναίκα, και πήγε ο διοικητής και του είπε αυτά που του είπε, που δεν τα λέει γλώσσα ανθρώπινη. Ο Άγιος δεν είχε να πει τίποτα απολύτως, πάνω να σκύψει εν ταπεινώσει το κεφάλι του και να φύγει ο κατήγορος που πήγε και τον έδρυε ακόμη. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που έχουν αρχές βασισμένες στο Ευαγγέλιο, αλλά είναι βασισμένοι στο Ευαγγέλιο και ήδη είναι βασισμένοι στο Ευαγγέλιο, αυτοί δεν φοβούνται τις γλώσσες που κατηγορούν. Ούτε, λέει, τον βάσκανο οφθαλμό. Τι σημαίνει βάσκανος οφθαλμός? Μάτι που να ματιάζει. Κακό. Μάτι που να ματιάζει. Δηλαδή δεν πιάνει το μάτιασμα. Τελείωσε. Το μάτιασμα δεν πιάνει. Ούτε των κακόβουλων ανθρώπων οι μηχανογραφίες που τους στείλουν, οι παγίδες που τους στείλουν οι κακόβουλοι άνθρωποι, αλλά με τον τρόπο της ζωής του είναι σαν να είναι σε μια τοποθεσία βαλμένος που δεν μπορεί να την περάσει κανείς. Που δεν μπορεί να την επιλέξει κανείς. Και αυτή την υποθεσία την έχει ο Κύριος επιλέξει και εκεί βάζει τους αξίους ανθρώπους. Είναι ο άνθρωπος που είναι πεπισμένος 100% ότι αυτά τα οποία, εννοώ ο άνθρωπος του Χριστού, πεπισμένος 100%
ότι αυτά τα οποία πιστεύει και ζει, δεν τα διακόπτει ο θάνατος. Δεν έχει τη δύναμη να τα διακόψει. Αντίθετα, ο θάνατος θανατώνεται. Ο θάνατος θανατώνεται από τη δύναμη του άξιου ανθρώπου. Και προχωράει το διάβα του πιστού, το διάβα του ανθρώπου εκείνου που έχει μέσα τον κόσμο του Χριστού, στην άλλη ζωή. Δεν έχουν θάνατο οι αξίες του. Δεν έχουν θάνατο οι αξίες του. Τέτοια είναι η δύναμη της ζωής των πιστών, συγκινητών πιστών ή ενός πιστού συγκινητού χριστιανού. Τέτοια είναι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Να ακούσουμε λίγο στη γλώσσα του τι συμβαίνει στην αντίθετη παράταξη που βασιλεύει η ομορφιά, ο έρωτας, το χρήμα, οι αναπαύσεις, τα γλέντια και οι ανέσεις της ζωής. Τι συμβαίνει, δίνει μια ωραία περιγραφή ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει τα εξής. Σε αυτή την περίπτωση σε αυτή την περίπτωση τα πάντα πριν και ακόμα πριν έρθει ο θάνατος μπορεί να σφίγουν και πριν έρθει ο θάνατος ακόμα και λέει τα εξής, ότι το κάλος, ο μου και η ευμορφία, το κάλος και η ομορφιά μαζί, τη ζώσης της γυναικός, ενώ ακόμη ζει η γυναίκα, γιατί η γυναίκα επιδίδεται κυρίως με την ομορφιά, ετελέφθησε, σβήνει, πριν ακόμα πεθάνει, όταν ζει ακόμη. Και προς αμορφία μετέστη, μπορεί από ωραία, ωραία να γίνει άσχημη. Και δεν γίνεται αυτό. Παίρνουν τα χρόνια και αλλάζει το. Η δόξα και οι δυναστείες πάλι ομοίως. Οι τιμές και οι εξουσίες είναι εφήμερες και πρόσχερες. Και των αρχών των αυτά ανθρώπων θνητότερες. Και είναι οι εξουσίες και οι δυναστείες, λέει, και από τους άρχοντες που τις έχουν πιο εύκολα πεθαίνουν. Γιατί μπορεί να είσαι άρχοντας, να σε σκλαβώσουν και να χάσει την εξουσία, ενώ ακόμα δεν έχει φύγει από τον κόσμο. Φεύγουν πιο γρήγορα και αυτά από ό,τι περιμένουμε. Ποιος είναι ο πλούσιος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εγώ, την ώρα που μιλούσε πάνω από τον Άμβονα, εάν από εδώ που ομιλώ, από εδώ που ομιλώ, από τον Άμβονα, σκορπίσω το λόγο σε όλους σας, θα γίνω πιο πλούσιος. Εάν τον κρατήσω για τον εαυτό μου, θα γίνω φτωχότερος. Αυτή την ιδιότητα έχει ο λόγος του Θεού. Τον πρόσφερες, φώτισες του 1, 2, 3, 5, 10, έγινε και αυτός που τον πρόσφερε πλούσιος δεν έχασε τίποτα. Ενώ λέει, αν έχεις χρυσάφι και το μοιράσεις, μπορεί να μην είσαι χωρίς χρήματα και χωρίς τίποτα, να γίνεις φτωχός. Εδώ δεν συμβαίνει το ίδιο, εδώ γίνεται πλουσιότερος εκείνος που προσφέρει από εκείνο που το δέχεται. Από εκείνο που το δέχεται. Επειδή ο λόγος του Θεού έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει, να αλλάξει, να κάνει το λύκο αργή,
Και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Να κάνει το μαύρο άσπρο. Και αυτό όχι για κανένα άλλο λόγο ή από κανένα άλλο λόγο, αλλά επειδή ο δρόμος που εμείς καλούμεθα να βαδίσουμε τον βάδισε προηγουμένως κάποιος άλλος, τον περπάτησε και σαν τα μικρά παιδιά που το βάζεις να περπατήσει βλέποντας εσένα που περπατάς, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Κύριος τον περπάτησε το δρόμο που μας λέει να περπατήσουμε. Ο ίδιος ήρθε, πήρε το σώμα το ανθρώπινο, περπάτησε και μας είπε, μας έδειξε και τον τρόπο που πρέπει να περπατήσουμε. Και τον τρόπο που πρέπει να περπατήσουμε. Γιατί ο δρόμος αυτός δεν είναι κοινός δρόμος επίγειος, αλλά είναι δρόμος που αρχίζει από εδώ ή άρχισε από ψηλά, ήρθε κάτω και μας οδηγεί από τον ίδιο δρόμο προς τα πάνω. Και μας έδειξε ο Κύριος και μας είπε έτσι θα βαδίσετε. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εγώ ήρθα όχι για να παραμείνετε στη γη για τον Χριστό, απλώς άνθρωποι, αλλά για να δημιουργήσω αγγέλους από ανθρώπους. Αγγέλους από ανθρώπους. Για να συμπληρώσω το δέκατο τάγμα. Και για να συμπληρώσω εγώ το δέκατο τάγμα και να γίνουν οι άνθρωποι άγγελοι, θα βαδίσουν τον δρόμο που εγώ θα υποδείξω. Γιατί και εγώ με τη σάρκα την ανθρώπινη που πήρα, τον βάδισα. Και μας έδωσε ο Κύριος ορισμένες από συνταγές μας έδωσε, εντολές μας έδωσε, και με βάση τις εντολές αυτές μας είπε να βαδίσουμε. Με βάση τις εντολές αυτές μας είπε να βαδίσουμε. Αλλά με τη μόνη διαφορά ότι έδωσε ο Κύριος δύναμη και φτερά για να πετάξουμε. Δύναμη και φτερά για να πετάξουμε. Δύναμη και φτερά για να πετάξουμε. Δεν μας άφησε, μας έδωσε εντολή και μας είπε σας αφήνω με τη θεωρία και προχωρήστε με βάση εντολές μου. Έκανε ο ίδιος κάτι άλλο. Τι έκανε? Το εξής. Του γάρ νόμου και λέγοντος οφθαλμών αντί οφθαλμού. Ο μοσαϊκός νόμος που δόθηκε στο Μωυσή, στο Σινά, έδινε την διαταγή στους Εβραίους. Ποια διαταγή? Οφθαλμών αντί οφθαλμού. Σου έβγαλαν το μάτι, βγάλτε το μάτι. Αυτό γίνεται σήμερα όμως, εφαρμόζεται. Σε σένα ναι. Γενικά. Σε σένα ναι. Σε σένα ρωτάω. Ε, τελείωσε. Εκεί με είναι το θέμα όλο. Οφθαλμών αντί οφθαλμού. Λέει ο Κύριος. Έτσι λέει ο νόμος. Μοσαϊκός. Ο Κύριος όμως λέει. Ο Κύριος όμως λέει. Εάν τη σεραπίσει επί την δεξιά σι αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλη. Το καταλαβαίνετε καλά αυτό. Ναι. Πάει αυτό το πράγμα. Δεν είπα, να το προσέξουμε όμως. Γύρισε και το άλλο λέει. Την άλλη πλευρά σε δίνει. Ουκ είπε φέρε γενναίος μόνον
και πράος την παροιμία, δεν είπε να υπομένεις με γενναιότητα την αμυαλιά, την τρέλα του άλλου που σε έδιρε, την πρόκειται για τρέλα και αδικία βέβαια, να, δεν είπε να υπομένεις, προσέξτε την άλλη. Τι είπε, γύρισε και την άλλη πλευρά. Άλλο υπομονή, άλλο γυρίζω και την άλλη να μου δώσει αλληλεία. Προχωράει ο Κύριος μας και λέει, αλλά και πρόηθη περαιτέρω την φιλοσοφία και μίζω να παρασκευάζω μπάση. Και εσύ που με ακούς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, προχώρα λοιπόν ακόμη περισσότερο στην αδικία που σου έδωσε ο άλλος, να δεχθείς, να δεχθείς και ακόμη μεγαλύτερη. Και ακόμη μεγαλύτερη, λέει ο πατέρ Παΐσιος, πόσο μου διαβάσει τη δουλειά του, να όταν σε αδικεί ο άλλος, σου βάζει παράσημα. Μην φροντίζεις να βγάλεις την αδικία από πάνω σου. Γιατί χάνεις το μισθό. Πώς το έχουμε διαβάσει. Λέει λοιπόν τώρα εδώ. Με αυτή την πλούσια ο Κύριος διδασκαλία μας παρακαινεί να δεχθούμε την αδικία του άλλου. Θέλω όμως και κάτι να προσέξουμε. Και ακόμη προχωρεί και λέει εδώ για εκείνους που μας συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Εύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο αγώνισμα αυτό. Όμως η πραγματοποίησή του θα ήταν εντελώς αδύνατη, εάν ο άνθρωπος επαναληπτικά δεν γονάτιζε να πει «Κύριε, ελέησε αυτόν που με αδικεί». Δύσκολο στην αρχή, πιο λίγο δύσκολο μετά, πιο λίγο δύσκολο μετά. Στο τέλος φτάνεις και λες «Κύριε, τον αγαπώ αυτόν που με αδικεί». Τον αγαπώ αυτόν που με αδικεί. Είναι δικό του δώρο, άνωθεν εσύ, παν δώρημα τέλειον. Από εκεί έρχονται τα δώρα. Το να πω εγώ φυσιολογικά σαν άνθρωπος είναι αδύνατον, λογικό είναι. Αλλά για να το λέει ο Κύριος, έχει δώσει το παράδειγμα. Ποιο παράδειγμα. Κάποια στιγμή ένας δούλος τον ράπησε τον Κύριο και ο Κύριος με το στόμα γεμάτο γλύκα ουράνια στο δούλο λέγει «Εάν κακό σε ποίησα, τι με δέρεις, εάν έκανα κακό, όχι συγγνώμη, εάν έκανα κακό πες μου το, πες το». Εάν όμως καλά έπραξα, γιατί με χτυπάς. Με στόμα γεμάτη γλύκα ουράνια. Αλλά δεν πρέπει εμείς να παίρνουμε και να λέμε από την άλλη πλευρά αυτό το έκανε ο Κύριος. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Ότι είναι βλασφημία 100% δεν χωράει καμιά αμφιβολία το να λες μου λες Κύριε να κάνω αυτό που δεν μπορώ σαν να μην γνωρίζει ο Κύριος αν μπορούμε δεν μπορούμε και μας το ζητάει άρα είναι και ακόμη κατώτερος και από εμάς που διορθώνουμε λέγοντάς του Κύριε μου ζητάς πράγματα αδύνατα. Τον διορθώνουμε. Δεν δοκιμάσαμε ποτέ κάτι τέτοιο για να το καταλάβουμε. Σε αυτή την περίπτωση επίσης ακόμη να θυμηθούμε το εξής. Ο Κύριος θα το πω απλά
γεννήθηκε από μάνα που ήταν, είναι και θα είναι στους αιώνας των αιώνων Παρθένος. Παρθένος. Αυτό σημαίνει, ήταν άνθρωπος η Παναγία, ή δεν ήτανε, ότι η Παρθενία είναι δυνατή. Και όχι επειδή δεν μπορώ εγώ να προσβάλλω την Παρθενία, άλλος μπορεί. Άλλος μπορεί. Και τι συνέβη στον Παράδεισο, ο Αδάμ έγινε από Παρθένα γη. Παρθένα ήταν γη. Δεν είχε γίνει τίποτα άλλο από τον Αδάμ. Ομοίως και η Εύα από τον Αδάμ. Και επειδή αμαρτάνοντας Αδάμ και η Εύα, έφυγε με φτερά η Παρθενία από τον Παράδεισο και κατέβηκε εδώ στη γη, ξανανεβάζει η Παναγία την Παρθενία στον Παράδεισο. Ξανανεβάζει η Παναγία την Παρθενία στον Παράδεισο. Είναι αϊπάρθενος η Παναγία. Είναι αϊπάρθενος η Παναγία. Διαβάζοντας τον Άγιο Λουκά το Ρώσο, για να κάνω ομιλία χτες, ήβρα μέσα εκεί το εξής, ότι πολλές αρρώστιες βασανίζουν την ανθρωπότητα επειδή αψηφούν τις εντολές του Κυρίου περί Αγνότητας και Παρθενίας. Και επειδή θεωρείται η πορνεία και η μοιχεία φυσιολογική πράξη, δεν μιλάμε για την παραφύση, εκεί πια Σόδομα και Γόμορα, αλλά μιλάμε για την πορνεία και τη μοιχεία. Και λέει ο Άγιος Λουκάς ότι βασανίζονται πολλοί συνάνθρωποι μας από αρρώστιες από αυτά τα αμαρτήματα. Άγιοι το λένε, φωτισμένοι τα για πνεύμα, μα το λέει και ο Κύριος. Το λέει και ο Κύριος για τα αμαρτήματα εκείνα. Μιλάει ξεκάθαρα. Αν λοιπόν η ανθρωπότητα χτυπιέται, δεν χτυπιέται από το χέρι του Θεού, χτυπιέται από την ανυπακοή και τη διαφθορά που έχει δημιουργήσει μόνος. Η διαφθορά τρώει τον άνθρωπο. Κανένας δεν τιμωρείται από καλοσύνη. Δεν έχουμε δει ποτέ να αυτοτιμωρείται άνθρωπος αγαθός. Άνθρωπος ενάρετος. Άρα λοιπόν, εμείς, ο Κύριος προστάζει Παρθενία, ήταν Παρθένος, η ίδια Παρθένα, έχει το λόγο να ζητάει την Παρθενία. Ένας που είναι μέσα στη διαφθορά, ποτέ δεν θα μιλήσει περί Παρθενίας. Ουδέποτε. Δεν το συμφέρει. Ουδέποτε. Γιατί θεωρεί αδύνατο. Θεωρεί αδύνατο. Κάτι ακόμη. Λέει ο Κύριος, πάει κάποιος νέος και του μιλάει και του λέει, Κύριε, τι να κάνω να πάω στον Παράδεισο. Και του δίνει μια εντολή ανάμεσα στα άλλα και του λέει να αγαπήσεις τον πλησίο, στον Θεό και λοιπά. Και στο τέλος του λέει, πού είσαι τα υπάρχοντά σου. Όταν του είπε, πού είσαι τα υπάρχοντά σου, λέει ο Ρώσος Φιλόσοφος. Είχε βαδίσει τον δρόμο ο Κύριος προηγουμένως σαν άνθρωπος. Ίδιο δρόμο είχε βαδίσει. Όταν του λέει, Κύριε, πού μένεις, κάποιος άλλος, τι του απάντησε. Οι αλεπούδες και τα πεντινά του ουρανού. Έχουν να μείνουν το σπιτάκι τους. Φολεούς και κατασκηνώσεις. Ο Υιός του ανθρώπου ούτε έχει που την κεφαλή εκείνη. Και λέει ο Σώστομος, ούτε λιγνάρι, ούτε τραπέζι, ούτε σπίτι,
ούτε ρούχα να κερασκευαστεί, ούτε τίποτα από εκείνο δεν είχε ο Κύριος μας. Αλλά ήταν ερημίτης στον κόσμο. Χωρίς τίποτα. Ούτε έχει που την κεφαλή κλείνει. Αυτό σημαίνει δεν έχει που να γίνει το κεφάλι. Γι' αυτό ο Κύριος μας το λένε οι γραφές, όταν τον αναζητούσαν οι μαθητές του, τον αναζητούσαν οι μαθητές. Και πού το βρίσκανε? Έξω. Προσευχόμενον στην ερημιά. Στην ερημιά. Λοιπόν, δεν ζητάει όταν λέει ο Κύριος θέλω, όχι από όλη την ανθρωπότητα βέβαια, υπάρχει ένα μέρος από τον κόσμο, πολύ μικρό μέρος, που απαρνιέται τα υλικά όλα. Τα απαρνιέται τα υλικά όλα και πηγαίνει είτε στην έρημο είτε σε μονή. Και εκεί επιδίδεται σε πλήρη και απόλυτη αφοσίωση στον Κύριο. Με αυτόν τον τρόπο, δείχνει ότι όχι μόνο ο Κύριος, αλλά και οι του Κυρίου μπορούν να ζήσουν όπως έζησε ο Κύριος. Άλλωστε, δεν θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι ο Κύριος άφησε αγνάρια πάνω στα οποία πρέπει να περπατάμε. Δεν το έλεγε ποτέ. Άρα λοιπόν, ο Κύριος ζητάει πράγματα πραγματοποιήσιμα. Να θυμηθούμε και κάτι πιο, όχι τους μοναχούς, πιο δυνατό από αυτά. Κύριε, λέει ο Πέτρος, εμείς αφήσαμε και σπίτι και γυναίκα και πλοία και περιουσία και σε ακολουθήσαμε. Ήτανε οικογενειάρχες. Οικογενειάρχες παρακαλώ. Στην άλλη ζωή του λένε πού θα βρεθούμε. Βέβαια απάντησε ο Κύριος. Εγώ το αναφέρω εκείνο για να δούμε ότι ακόμη και ένδαμοι αφήσανε τα υπάρχοντά τους για αποκλειστική αφοσίωση 100% στον Κύριο. Στον Κύριο. Δεν είναι αδύνατα. Και είναι γεμάτο το συναξάρι της Εκκλησίας, γεμάτο από παραδείγματα και οικογενειακών. Με τις γυναίκες και τα παιδιά αποχωρούνται από το παραγικό βίο. Αυτό δεν σημαίνει καταστρατήγηση του κανόνα περί οικογενείας και εγκόσμιας, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, ζωής. Αυτό σημαίνει εξαίρεση του κανόνα, εφαρμογή του Ευαγγελίου στα πρόσωπα αυτά και τον Κύριο ακολούθηση από πίσω, σύμφωνα με τη δική του ζωή. Άρα λοιπόν, περί ακτιμοσύνης δεν είναι δυνατό να κάνουμε λόγο, γιατί και ο Κύριος και άνθρωποι την ακολούθησαν. Θέλω να προσέξουμε το εξής, επειδή ζούμε μέσα στην κοινωνία και ερχόμαστε σε τριβές, σε σχέσεις επικοινωνίας με ανθρώπους. Με ανθρώπους. Και πρέπει οι σχέσεις μας να είναι σίγουρα σχέσεις αγάπης. Σχέσεις αγάπης. Γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης σε μια επιστολή του, στην πρώτη επιστολή, ότι εκείνος που λέει ότι πιστεύει και αγαπάει τον Θεό και δεν αγαπάει τον αδερφό του, λέει ψέματα. Εάν λέει αγαπάμε τον Θεό, όχι τον συνάνθρωπό μας, έχουμε καλή σχέση και τον αγαπάμε, τον συνάνθρωπό μας, τότε μπορούμε να του πούμε δώσε μας Κύριε συγγνώμη και άφησε να αμαρτιών. Ανοίξτε στο πρώτο κεφάλαιο, την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, που μιλάει περί αγάπης. Εάν κοινωνίαν έχουμε με θυμών, με τα λύλων, ένα μεταξύ μας λέει κοινωνία αγάπης, τότε αγαπάμε και τον Θεό. Τότε δεν λέμε ψέματα. Σε αντίθετη περίπτωση,
Ούτε το Θεό αγαπάμε, ούτε τον άνθρωπό μας αγαπάμε. Είμαστε ψεύτες. Όμως εδώ λέει ο Κύριος, αυτό ας το καλοπροσέξουμε, ας το καλοπροσέξουμε. Λέει, έχουμε συνεργασία με ανθρώπους και επιδρούν επάνω μας δυσμενώς. Μας κάνουν, μας ενοχλούν με έναν τρόπο. Μας ενοχλούν. Εδώ λέει ο Κύριος, εύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς. Προσευχηθείτε, όχι μια και δύο και τρεις και πέντε και δέκα και συνέχεια, για εκείνους που σας ενοχλούν. Θα φύγει και από σένα η ενόχληση και από αυτόν. Γιατί τώρα δυσκολεύεσαι και που τον βλέπεις, αλλά άμα τον μνημονεύεις στο στόμα σου, μνημόνευσε τον να το δεις, άμα δεν σταθεί σιγά σιγά να φεύγει αυτή η παγωμάρα που υπάρχει ανάμεσα στον ένα και στον άλλο. Φεύγει στην προσοχή αυτή που ο Παΐσιος σε κάποιον που πήγε μόλις τον είδε. Γράψε και κανένα στην εκκλησία από αυτούς που σε ενοχλούνε. Το διάβασε πέρα μέσα και είδε ότι κάποιον τα είχε. Τα τσούπριζε και γράφει τον λιγάκι. Να φέρουμε στο νου μας τον Κύριο. Έχουμε την εντύπωση πως ο Κύριος είχε ανάγκη να προσευχηθεί στον Πατέρα Του και να πει «Πάτερ άφες αυτής». Δεν ήταν ίδιος Θεός Παναγιώτη. Μπορείς να πει «Σας συγχωρώ». Αλλά λέει προσευχήθηκε στον Πατέρα και είπε «Πάτερ άφες αυτής». Το προσέχουμε. Αυτός είναι ο δρόμος της συγγνώμης. Δηλαδή ποιος? Ο Κύριος σαν άνθρωπος είπε «Εγώ προσεύχομαι, όχι γιατί δεν μου δυνατόν να τον συγχωρέσω, για να σας δείξω τι πρέπει να πέρατε εσείς». Ο δρόμος της συγγνώμης αυτός είναι. Δεν υπάρχει άλλο. Από τον άνθρωπο δεν μπορέσει ποτέ να δώσει συγγνώμη στον άλλον. Το καταφέρεις. Ποτέ, ποτέ τελείωσε. Από μονάχη μας το λέει το παράδειγμα. «Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους», σαν να μας λέει «Ό,τι κάνω, ακολουθήστε με στα αρνάρια μου, κάντε το και θα δείτε ότι είναι πραγματικότητα σε αυτά που ζητάω». Δεν είναι θεωρία όπως λένε μερικοί. Τι λένε, γιατί δεν έχουν ποτέ πει στον δρόμο της φράσης για να δουν ότι έτσι εφαρμόζονται. Ελεημοσύνη. Όποιο τρόπο έχει, δεν έχει άλλο. Αν είσαι δύσκολος να βάλεις το χέρι να δώσεις, θα προσευχηθείς να σου δώσει δύναμη ο Θεός. Γιατί λέει και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, δεν σε γονά σου, τα σκεπάζει ελεημοσύνη. Όλους. Τα σκεπάζει πέρα για πέρα. Το ξερό χέρι, αφού είναι κλειστό, πώς θα βρει ο Θεός τρόπο να το ανοίξει να βάλει κάτι μέσα. Κλειστό το έχει στο χέρι, δεν το ανοίγεις. Στο κλειστό έχει στο χέρι, δεν μπαίνει τίποτα μέσα και ο Θεός δεν μπορεί να βάλει κάτι στο χέρι σου. Όποιος λέει δανείζει στην τράπεζα του Θεού θα πάρει πολλαπλάσια. Γι' αυτό είπε ότι στους μαθητές του είπε εκατονταπλασίων αλείψεστε. Θα πάρετε 100 φορές παραπάνω. Ανθρώπινη έφραση, αλλά δηλώνει το άπειρο έλεος του Θεού. Το άπειρο έλεος του Θεού. Λοιπόν, και τελειώνω με το εξής. Μας είπε, ξέρετε, όταν φύγετε από τον κόσμο αυτό εδώ, σε εσάς τα αδέλφια μου, που έχουμε τον ίδιο Πατέρα, σας υπόσχομαι, σας το υπόσχομαι, δική του επαγγελία, το σώμα σας ότι θα γίνει άφθαρτο και θα ανέβει στον ουρανό και θα κάτσει στα δεξιά του Πατέρα. Εάν βεβαίως έχω έρθει, θα το αλλάξω, πριν πεθάνε θα το αλλάξω εγώ, την ώρα που έρχομαι. Αν δεν έχω έρθει, θα φύγει και θα αλλάξει μόνο του. Θα αλλάξει το σώμα. Και για να δείξει ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα, στους μαθητάς μου και στις γενιές συνέχεια σε εμάς, μετά την Ανάσταση 40 μέρες,
το Σάββατο ανθρώπινο, το δικό του του Κυρίου, ανέβηκε συνοδευόμενο στον ουρανό, όπως ήταν πνευματικό και σωματικό βεβαίως, υλικό, αλλαγμένο, όχι αλλαγμένο, στον ουρανό επάνω, στα δεξιά του Πατέρα. Λέει, το βλέπετε, ίδιο δρόμο έχετε να κάνετε. Ίδιο δρόμο έχετε να κάνετε. Πάντες αλλαγισόμεθα, πάντες, όλοι θα αλλάξουμε, ερυπή οφθαλμού. Τελείωσε. Και αυτοί που τον αρνούνται και αυτοί που τον αποδέχονται. Και αυτοί που θα ακολουθήσουν τη δόξα τη δική του και στεφάνια και εκείνοι που τον αρνούνται και δεν πρόκειται να δουν φως Θεού ποτέ. Εύχομαι λοιπόν, επειδή ο Κύριος μας έχει δώσει μεγάλη επαγγελία και εμείς να βρεθούμε στη στιγμή εκείνη, όπως ο Κύριος, γιατί λέει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει, η τίνη σύμμορφο γίνεται και την αυτήν οδόν βαδίεται, εάν λοιπόν το σώμα μας γίνεται σύμμορφο, όμοιο, ομοούσιο λέει σε κάπου άλλο εδώ μέσα, με εκείνο το σώμα του Κυρίου, με το σώμα της δόξης του Κυρίου, και ομοίως επί των εφερών αρχίσετε, όμοια το δικό μας σώμα θα υψωθεί σε εφέρες, σαν του Κυρίου. Ταύτα προσδόκα, αυτά να περιμένεις και εσύ με τη δική σου ανάσταση, σαν άνθρωπος. Αμήν. Αυτά για σήμερα και έπεται η επόμενη Δευτέρα που αλλάζει ώρα, αλλάζει ώρα. Ναι, ναι, αλλάζει. Κοκτήρες τι εντάξει, εντάξει. Αυτή δεν είναι πολλά, αυτή δεν είναι πολλά. Ναι, τελευταία και εκεί, ναι. Όχι, δεν είναι αυτή η άλλη. Η άλλη είναι. Η άλλη είναι. Τις πέντε με μισές. Ε. Να είναι Τετάρτη 29. Πάνω τελευταία εβδομάδα. Αυτή δεν είναι τελευταία. Αυτή πρέπει να είναι. Οπότε για να είναι 6,5 θα είναι. Ναι, 6,5 θα είναι. Και να αλλάξει. Ε. Και να αλλάξει. Και να αλλάξει ώρα, δεν θα αλλάξουμε ώρα εμείς. Α, 6,5. Ναι, 6,5 πάλι 6,5 ώρα, πάει πέρα. Αν αλλάξει, θα είναι καλά 6. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι? Θα είναι καλά 6. Πάμε μέρα. Πάμε πιο πίσω. Είναι η μέρα. Θα τα αλλάξουμε αργότερα. Θα είναι γύρω. Θα τα αλλάξουμε αργότερα. Θα είναι γύρω. Πιο πίσω θα πάμε. Πιο πίσω θα πάμε. Τι ώρα να βάλουμε, πες να ξέρω. Ας έρθει πριν αλλάξει, ας έρθει με την ίδια ώρα. Όχι, ότι αλλάζει το Σάββατο. Δεν πειράζει. Γιατί 29:31 και λοιπά πρώτα. Εντάξει, ερχόμαστε τώρα να πάρει. Τη νύχτα το Σάββατο θα αλλάξει. Τούτο, τούτο, όξο. Τούτο, ναι. Σήμερα πόσο έχουμε, Παναγιώτη. 20, έτσι. Το Σάββατο, 27. Έτσι. Αλλάζουμε. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 31, Σάββατο, πρώτη. Παρασκευή, νομίζω. Ή Παρασκευή, Σάββατο. Παρασκευή. Άρα δεν είναι, όχι Παρασκευή, είναι πρώτη. Ναι, κοιτάξτε, το Σάββατο τις 4 ώρα, δηλαδή η Κυριακή ξημερώνοντας 4 ώρα. Όποτε αλλάζει, όποτε αλλάζει. Γιατί αγωνιούμε τόσο πολύ τώρα, ας πάμε όπως έρχεται. Όποτε αλλάξει, δεν ξέρουμε, πάει η ώρα, ίδια ώρα. Ίδια ώρα και τα δεύτερα. Θα αλλάξει, θα αλλάξει μετά. Τέτοια ώρα, θα αλλάξει, θα είναι τέτοια ώρα. Να, τέτοια ώρα, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Άρα λοιπόν να το βάλουμε έξυπνο, γίνεται, είναι, μπορείτε όλοι μην έχουμε πρόβλημα. Ό,τι πείτε εσείς, αλλά έχω την εντύπωση ότι τη Δευτέρα αυτή δεν θα έχει αλλάξει η ώρα. Δεν θα έχει αλλάξει, εντάξει, όποτε αλλάξει. Όποτε αλλάξει. Ωραία, όταν αλλάξει, ναι, ό,τι θα έχει πείτε. Τι να βάλουμε, τελευταία εξήγηση. Τι είπα, το ίδιο την άλλη εβδομάδα και άμα. Δεν μπερδευτούμε. Πάλι 6,5 και βλέπουμε. Πάλι τελευταία κυρία. Όχι, να είναι 6,5 και μετά βλέπουμε. Την άλλη εβδομάδα πάλι το ίδιο. Η τελευταία κυρία. Προσευχή μας. Άγιος ο Θεός, 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 Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερα, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέργειση μα φυλασμό, αλλά ρίστε μα από του πονηρού. Διεφόρων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέσσου τη ώρα τη μα αμήν. Βοηθιά μα. Βασίλη, σε στιγμή υποθέτω ότι μπορεί να υποστεί ότι είναι πολύ νωρί, δεν είναι τη εφάνιση. Τι φοβούνται αυτοί